Όνειρο έμεινε για την μεικτή Ηρακλείου κατά των 16 ετών η πρόκριση στα ημιτελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της μεικτής Δωδεκανήσου. Η πορεία της ομάδας του Γιώργου Ανογιαννάκη σταμάτησε στη φάση των 8 μετά τη σημερινή ήττα με 1-2 στο γήπεδο του Ατσαλένιου. Το Ηράκλειο μπήκε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι, δημιουργώντας ευκαιρίες στο πρώτο 20 λεπτό, με κορυφαία αυτή στο 12ο λεπτό, όταν το πλασέ του Ψαρολογάκη απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή, ενώ ο Κωστάκης μπόρεσε να σκοράρει σε δεύτερο χρόνο. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισορροπήσουν συνέχεια και να απειλήσουν με τη σειρά τους, όμως το 32 ο Κωστάκης άνοιξε το σκορ. Κινήθηκε πολύ έξυπνα και γρήγορα για μια πάσα που φαινόταν χαμένη, πλασάροντας εύστοχα για το 1-0 ανάμεσα στον τερματοφύλακα και τον αντίπαλο κεντρικό αμυντικό. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο τέρμα όταν το φάουλ του Τσέρου σταμάτησε στο δοκάρι. Τα Δωδεκάνησα ευθύσαν να ισοφαρίσουν με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Κριστιαν Χίσα που κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Η ολική ανατροπή ήρθε στο 61ο λεπτό όταν από πάσα του Λιζάκη ο Μπλεάντρο Χίσα πλασάρε εύστοχα τον Αλεξανδράκη για το 1-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Το Ηράκλειο είχε τη φάση που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα 3 λεπτά μετά το τέρμα των φιλοξενούμενων, όμως ο Στου Κωστάκη σταμάτησε στο δοκάρι. Θεωρώ ότι σε όλο το παιχνίδι δύο ευκαιρίες έκανε η αντίπαλη ομάδα, μας βάλαν 2 γκολ. Από εκεί και πέρα ήμασταν πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ καλύτεροι. Χάσαμε 2 κλασικές ευκαιρίες, μία με το δοκάρι και μία με το Κωστάκη πάνω στη γραμμή. Δεν ήταν τύχη σήμερα μαζί μας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι πρέπει να είναι ψηλά το κεφάλι, γιατί πραγματικά σήμερα κάνανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι τα παιδιά πραγματικά έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσω ένα παιχνίδι στην Πάτρα. Και αυτό είναι που πρώτα απ' όλα θέλουμε εμείς να περνάμε στα παιδιά, ότι τα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν μέσα από το καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα τα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο και πολλοί από αυτούς έχουν πολλές δυνατότητες για να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το ερακιωτικό ποδόσφαιρο έχει μέλλον, πολύ μέλλον. Τα παιδιά έχουμε πάρα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2.500 παιδιά ενεργά σε ακαδημίες σε όλο τον ομό. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα και σε θέμα υποδομών. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στα γήπεδα. Και αν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι θα βγάλουμε ακόμα περισσότερους παίχτες στο μέλλον. Το να πετύχεις μια τέτοια νίκη, γιατί ήρθε και με ανατροπή σκορ σε μια τέτοια έδρα, σε μια έψη η οποία έχει ιστορία στην πορεία των πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομάδων, μας τιμά διπλά. Θεωρώ ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Βοηθάει το ότι μπορούμε να έχουμε βίντεο από τους αγώνες για να μπορέσουμε να δούμε την αντίπαλη ομάδα. Τα παιδιά δέχτηκαν τις πληροφορίες που τους έδωσα. Εύκολα πίστεψαν ότι δεν τελείωσαν όλα όταν προηγήθηκε η ΕΠΣ Ηρακλείου με το λάθος που έγινε, λάθος συνεννόηση. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κράμα χαρακτήρων που μπορούν να ανταπεξέλθουν και στα εύκολα και στα δύσκολα.